Πάμε να δούμε αυτό εδώ που είναι ένα θεματάκι εξετάσεων αρκετά αξιόλογο. Θα βγάλουμε και 2-3 χρήσιμα συμπεράσματα κάνοντας τη μελέτη του. Έστω λοιπόν μας λέει το κατηγόρημα ε/χ/ψ που δηλώνει ότι υπάρχει ακμή σε κατευθυνόμενο γράφο από τον κόμβο χ στον κόμβο ψ. Έστω επίσης το κατηγόρημα π του χ/ψ που δηλώνει ότι υπάρχει μονοπάτι, path, διαδρομή από τον κόμβο χ στον κόμβο ψ. Πιθανόν μέσω ενδιαμέσων κόμβων. Να μετατρέψετε λέει τις παρακάτω δηλώσεις σε σχετική κανονική μορφή. Και μας δίνει δύο προτάσεις και μετά μας λέει: σας δίνονται οι δηλώσεις του σκέλους α, τυπογραφικό είναι αυτό, και οι δηλώσεις εα, β και εσε, α, να αποδείξετε ότι π του σε, β. Άρα λοιπόν εδώ πέρα τα πράγματα είναι εντελώς κατανοητά. Αρχικά μας ζητάει να μετατρέψουμε δύο καρφωτές προτάσεις σε κατηγορηματική λογική. Οπότε ξεκινάμε λίγο με την πρώτη πρόταση, η οποία είναι για κάθε χ, για κάθε ψ, ανή για γκύλη. Και αμέσως μετά έχουμε ε του χ, ψ, συνεπάγει π του χ, ψ. Έχουμε πει ότι αυτός ο συμβολισμός με τα κόμματα είναι εναλλακτικός στους ποσοδείκτες και δεν το προτιμάμε. Η εμβέλεια των ποσοδεικτών εννοείται ότι πηγαίνει μέχρι το τέρμα της πρότασης. Είναι και αυτό μια σύμβαση την οποία έχουμε ακολουθήσει. Π του χ, ψ λοιπόν και π του ψ, z, συνεπάγει π του χ, z. Και πάμε τώρα να γράψουμε την απάντηση στο ερώτημα α, η οποία είναι ότι θέλουμε να μετατρέψουμε τις προτάσεις σε ένα και δύο συσσευτική κανονική μορφή. Πολύ εύκολο βέβαια, γιατί αποτελούν και οι δύο προτάσεις Horn. Πάμε λοιπόν στην πρόταση 1 και έχουμε άρνησης υποθέσεις. Άρα λοιπόν γράφω not ε του χ1, ψ1, έτσι, or π του χ1, ψ1. Αλλάζω και το όνομα των μεταβλητών, γιατί από κάτω έχει τα ίδια, έτσι. Πάμε και στην πρόταση 2, δύο υποθέσεις και ένα συμπέρασμα, αρνήσεις υποθέσεις, κατάφαση στο συμπέρασμα. Άρα έχω not π του χ2, ψ2, έτσι, or not π του ψ2, το λέω αυτό z2, or π του χ2, z2, έτσι. Αυτά. Τις κάναμε λοιπόν τις δύο προτάσεις στη συσσευτική κανονική μορφή και πάμε τώρα στο β ερώτημα, όπου στην ουσία επαυξάνει τη βάση γνώσης βάζοντας άλλες δύο προτάσεις, την ε, την α, β. Τα α και β θεωρούμε ότι είναι σταθερές όπως είναι και λογικό. Και το 4, το οποίο είναι επίσης μια δήλωση κατηγορήματος, ε, σε, α, που επίσης έχει σαν ορίσματα σταθερές. Και τώρα πάμε εσείως στο αποδεικτέο που θέλουμε να αποδείξουμε ότι π του σε, β. Άρα, πάμε για αναγωγή μέσω αντίκρουσης αντίφασης. Αυτή την αποδεικτική διαδικασία ξέρουμε άλλωστε. Και ξεκινάμε ότι η πρόταση σε κατηγορηματική λογική είναι το π του σε, β. Πολύ ωραία. Αμέσως μετά κάνουμε τα τυπικά βήματα όπως έχουμε πει. Η άρνησή της πρέπει να ορίσουμε είναι το not π του σε, β. Και αμέσως μετά βγάζουμε τη συσσευτική κανονική μορφή της άρνησης του στόχου. Άρα λοιπόν ξαναγράφουμε το ίδιο, γιατί αυτό το πράγμα είναι ήδη συσσευτική κανονική μορφή. Τελευταίο βήμα είναι να την εισάγουμε στη βάση γνώσης. Την εισάγω λοιπόν στη βάση γνώσης και αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι βάζουμε και την επόμενη αύξηση αρρύθμιση. Έχουμε λοιπόν 5 not π του σε, β. Παρατηρήστε λίγο με το μπλε έχουμε τη βάση γνώσης μας και τώρα πάμε κανονικά να κάνουμε την αναγωγή. Ξεκινάμε με την άρνηση του στόχου, δηλαδή το ευρετικό του συνόλου υποστήριξης. Και τώρα προσοχή, αν εδώ έτσι όπως το δούλεψες, έκανες συνοποίηση με το 1, θα οδηγηθείς σε αδιέξοδο. Δηλαδή θα βγει το not ε σε, β και αυτό δεν μπορεί να ενοποιηθεί με τίποτα. Επίσης όμως μπορεί να ενοποιηθεί η πρόταση 5 με την πρόταση 2, γιατί κατάφαση του π έχουμε και εκεί. Άρα λοιπόν ακόμα και αν έπεσε σε αδιέξοδο προηγουμένως, τότε αμέσως μετά πρέπει να το κάνεις κολοτούμπα, να το σβήσεις αυτό που έχεις γράψει και να γράψεις το σωστό. Το σωστό, το μονόδρομο θα έλεγα μάλλον καλύτερα, έτσι. Δηλαδή αναγκαστικά πρέπει να πάμε εκεί. Το άλλο μας οδήγησε σε αδιέξοδο. Παρόλο που εφαρμόσαμε το ευρετικό, και γι' αυτό το λένε και ευρετικό, της καταπροτίμησης μονάδας. Δηλαδή πήραμε την πρόταση που έχει τα λιγότερα τζιτζιμπυρδόνια. Πάμε τώρα εδώ να κάνουμε την ενοποίησή μας. Ενοποιώ το not π σε, β, αυτό εδώ. Και το ενοποιώ με την εμφάνιση του κατηγορήματος που έχει κατάφαση, που είναι αυτή εδώ. Με προσοχή να γράψουμε τον ενοποιητή. Έχουμε και λέμε σε κάθετο χ2 το πρώτο όρισμα και επίσης β κάθετο z2 το δεύτερο όρισμα. Έχουμε ενοποίηση μεταβλητής με σταθερά. Άρα αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι η μεταβλητή θα πάρει την τιμή της σταθεράς. Τα κόκκινα πάνε από εκεί που ήρθαν και μένουν τα μαύρα. Άρα λοιπόν έχουμε not π, προσοχή, όπου χ2 πρέπει να βάλω το σε. Και επίσης το ψ2 θα το αφήσω ως έχει, δεν επηρεάστηκε από τη διαδικασία της αναγωγής.
Και πάμε και στο επόμενο, όπου έχω not P. Το ψηδίο είπαμε δεν επηρεάστηκε, το Z2 όμως πρέπει να βάλω το Β. Συνεπώς αυτό είναι το αποτέλεσμα της αναγωγής και έχουμε δύο φορές άρνηση του κατηγορήματος P με διαφορετικά βέβαια ορίσματα. Και τώρα η άρνηση του κατηγορήματος P μπορεί να ενοποιηθεί με κατάφαση του κατηγορήματος P. Και κατάφαση του κατηγορήματος P έχουμε και πάλι στην 1 και στη 2. Άρα, τώρα θα προτιμήσω την 1 ούτως ή άλλως εφαρμόζοντας το ευρετικό της καταπροτίμησης μονάδας, δηλαδή αυτό το οποίο έχει τα λιγότερα. Και έχω not ε του χ1, ψ1, or π του χ1, ψ1. Παρατήρησε παρακαλώ ότι η κατάφαση του κατηγορήματος π που έχουμε στην πρόταση 1 μπορεί να γίνει ενοποίηση και με την πρώτη υποπρόταση που έχουμε αριστερά και με τη δεύτερη. Ποια θα επιλέξω? Αυθαίρετα θα επιλέξω, ας πούμε, αυτήν εδώ. Εντάξει. Και πάμε να γράψουμε τον ενοποιητή και το άλλο να κάνουμε πάλι θα βγει άσκηση. Θα το συζητήσουμε αυτό και στο τέλος. Πάμε να δούμε τώρα τον ενοποιητή. Έτσι, έχω πρώτο όρισμα με πρώτο όρισμα, άρα σε κάθετος χ1, και δεύτερο όρισμα με δεύτερο όρισμα, άρα ψ2 κάθετος ψ1. Ενοποίηση μεταβλητών, ενοποίηση μεταβλητής με σταθερά. Ενοποίηση μεταβλητών, κρατάω όποιο όνομα μεταβλητής από τα δύο επιθυμώ. Οπότε λοιπόν τα κόκκινα πάλι φεύγουν και πάμε τώρα, θα κρατήσω εγώ το ψ2, εντάξει. Και έχουμε not p του ψ2, β, να είναι το 1. Και αμέσως μετά το, από την άλλη μεριά έχουμε or not πάλι, ε του, όπου χ1 πρέπει να βάλω το σε, και επίσης όπου ψ1 πρέπει να βάλω το ψ2. Προκύπτει λοιπόν αυτή εδώ η παράσταση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την ενοποίηση αυτών των δύο. Και τώρα πάμε να δούμε ότι ναι, μεν μπορούμε να προχωρήσουμε κανονικά με το not p, έτσι, με την 1 και με τη 2 γίνεται ενοποίηση, αλλά επίσης μπορούμε να κάνουμε και με το not ε, γιατί το not ε έχουμε κατάφαση του κατηγορήματος ε σε δύο μεριές, αν παρατηρήσεις, στην 3 και στην 4. Άρα λοιπόν, αν κάνω τώρα ενοποίηση με την 3, θα αποτύχω, γιατί το πρώτο όρισμα είναι διαφορετικές σταθερές και πρέπει οι σταθερές, έχουμε πει, να είναι ίδιες για να γίνεται ενοποίηση. Αντίθετα με την 4, η ενοποίηση μπορεί να γίνει, γιατί το πρώτο όρισμα που είναι σταθερά είναι το σε, που είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό το οποίο έχουμε στην αριστερή μεριά. Και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως, γιατί κάναμε μια ενοποίηση με λίγα κολοκύθια. Δύο κυριολεκτήματα έχουμε αριστερά, ένα δεξιά, προτιμούμε αυτά που είναι τα λιγότερα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα εφαρμόσαμε και το ευρετικό της καταπροτίμησης μονάδας. 8 λοιπόν, να υπογραμμίσω και το άλλο κόκκινο μόνο για να φαίνεται ότι αυτά φεύγουν. Εντάξει, είναι σαν να τα απλοποιούμε αυτά, αν θες, με τον κανόνα της αναγωγής. Και ο ενοποιητής είναι τώρα το σε με το σε, δεν το γράφουμε. Θα γράψουμε όμως τον ενοποιητή α κάθετος ψ2. Δηλαδή το ψ2 θα πάρει την τιμή α. Τι μένει για να δούμε? Μένει not p ψ2, όχι, not p α, β, όπου ψ2 βάζω το α και επίσης το β παραμένει στη θέση του και βγήκε το not p α, β. Τώρα, το not p α, β πάλι ενοποιείται με το 1 και με το 2 και θα προτιμήσω την πρόταση 1. Θυμάσαι βεβαίως ότι μία πρόταση μπορώ να τη χρησιμοποιήσω όσες φορές θέλω σε μία αναγωγή. π χ1, ψ1, έχουμε εδώ το αποτέλεσμα και το ξαναγράφω λοιπόν εδώ από κάτω και πάμε τώρα να κάνουμε την ενοποίηση, όπου κάνουμε το τέργεσμα των ορισμάτων, συνεπώς έχουμε α κάθετος χ1 και επίσης β κάθετος ψ1. Το αποτέλεσμα της πρότασης της ενοποίησης θα είναι η πρόταση 9, όπου στην πρόταση 9 φεύγει το not p α, β. Παρατηρήστε βεβαίως ότι έχει και τις ίδιες σταθερές. Επίσης φεύγει με το π χ1 ψ1. Και αυτό το οποίο προκύπτει, εν πάση περιπτώσει, είναι το not ε α, β. Πάρα πολύ χαιρόμαστε τώρα για τη διαχείριση που έγινε, γιατί έχουμε το, στην πρόταση 3 ακριβώς αυτό. Έχουμε το ε με ορίσματα α, β. Συνεπώς, η ενοποίηση αυτών των δύο θα μας δώσει την πρόταση νούμερο 10, όπου η πρόταση νούμερο 10 είναι η κενή πρόταση και πλέον η πρόταση έχει αποδειχτεί και έχει τελειώσει και το ερώτημα. Τώρα, εδώ τώρα θέλω να παρατηρήσετε ότι κάνοντας στην ουσία τα ευρετικά, δηλαδή κάνοντας το μηχανικά, θα έλεγα, το ερώτημα, στην ουσία καταφέραμε και το λύσαμε σχεδόν τετριμένα, έτσι. Δηλαδή, ακολουθήσαμε τα βήματα, το λύσαμε και δεν τρέχει τίποτα. Τώρα, για κάποιον όμως που αγαπάει το μάθημα, έτσι, και θέλει λίγο να εμβαθύνει, να πούμε λίγο το εξής, ότι μας λέει ότι έχω το κατηγόρημα ε χ ψ που δηλώνει ότι υπάρχει ακμή. Πάμε δηλαδή στο ενοιολογικό, το οποίο θέλω να παρατηρήσω ότι δεν ασχοληθήκαμε καθόλου μαζί του. Δηλαδή το ε είναι η ακμή, το π είναι το μονοπάτι. Σου θυμίζω από τη θεωρία γραφημάτων ότι αυτό εδώ από το χ στο ψ είναι μια ακμή σε ένα κατευθυνόμενο γράφο. Εντάξει. Αντίθετα όμως, αν από την κορυφή χ μπορούμε να πάμε με διαδοχικά βελάκια
Έτσι, στην κορυφή ψ, αυτό το πράγμα το λέμε μονοπάτι. Και μάλιστα στην πλήκωση το συμβολίζαμε με τον τρόπο, κάπως έτσι το κάναμε, για να φαίνεται δηλαδή ότι έχει πολλές ακμές. Για να δούμε τι λένε οι πρότασεις τώρα ενοιολογικά. Η πρώτη πρόταση μας λέει ότι για κάθε χ, για κάθε ψ, για κάθε ζεύγος κορυφών, αν έχω ακμή, τότε έχω και μονοπάτι από το χ στην ψ, κάτι το οποίο ήταν ορισμός της θεωρίας γραφημάτων, δηλαδή ότι η ακμή είναι και μονοπάτι, όπως είναι και αυτονόητο. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια δεύτερη πρόταση που είναι η μεταβατική του μονοπατιού, όπου λέει ότι αν έχω ένα μονοπάτι από το, ας το κάνω καλύτερα έτσι, αν έχω ένα μονοπάτι από το χ στο ψ, έτσι, και επίσης έχω ένα μονοπάτι από το ψ στο z, τότε αυτομάτως αυτό σημαίνει ότι έχω και μονοπάτι από το χ στο z. Να δούμε λοιπόν ότι οι δηλώσεις οι οποίες μας έδωσε τώρα είναι δύο δηλώσεις που μας λέει ότι έχω την ακμή από το α στο β. Άρα λοιπόν έχω μια ακμή από την κορυφή α στο β, γιατί τους θυμίζω ότι σταθερές σημαίνει κορυφές, και έχω και μια ακμή από το σε στο α. Και τι μου ζητάει να αποδείξω? Μου ζητάει να αποδείξω ότι υπάρχει ένα μονοπάτι από το σε στο β. Εντάξει. Και τώρα, αν πάρουμε το συλλογισμό ανάποδα, αυτό το οποίο κάναμε ήταν το εξής τελικά. Αντί να δείξουμε στο 5 ότι υπάρχει το μονοπάτι από το σε στο β, με βάση την πρόταση νούμερο 2, αρκούσε να δείξουμε ότι έχουμε ένα μονοπάτι που πηγαίνει μέσω μιας ενδιάμεσης κορυφής από το σε σε μια κορυφή ψ2 και αμέσως μετά πηγαίνει στην κορυφή β. Αμέσως μετά πήγαμε και χρησιμοποίησαμε την πρόταση 1 και είπαμε ότι για να δείξουμε ότι υπάρχει ένα μονοπάτι από τη σε στην ενδιάμεση κορυφή, αρκεί να υπάρχει μια ακμή από τη σε στην α. Και έτσι λοιπόν όντως υπήρχε η ακμή και άλλα αυτό το κομμάτι αποδείχτηκε. Αμέσως μετά λέμε ότι αρκεί να δείξουμε ότι υπάρχει ακμή από το α στο β και όντως υπήρχε ακμή και έτσι λοιπόν το αποδείξαμε. Αυτό τώρα, εφόσον κάποιος το κατανοεί, αυτό οδηγεί αυτομάτως και σε συλλογιστική απόδειξη για εκείνο το πρώτο θέμα που είχαμε μια αστοχία. Δηλαδή, η ενοποίηση του 5 ήταν λογικό ότι θα γίνει με το 2. Γιατί η πρόταση νούμερο 1 έλεγε ότι για να δείξω ότι υπάρχει μονοπάτι, αρκεί να υπάρχει ακμή. Για να δείξω ότι υπάρχει μονοπάτι από το σε στο β, υπάρχει ακμή από το σε στο β? Και η απάντηση βεβαίως είναι όχι, δεν υπήρχε ακμή από το σε στο β. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτό το συλλογισμό, θα μπορούσε κάποιος αυτό το ερώτημα να κατευθύνει μάλλον τη σκέψη του στην αναγωγή και συλλογιστικά. Αυτά λοιπόν για την άσκηση αυτή. Το συλλογιστικό δεν απαιτείται βεβαίως, το επαναφέρω. Είναι για αυτούς μόνο που έχουν πάθει ντουβρουτζά με το μάθημα.